Περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην καλεσμένη μας εδώ στο στούντιο, την Αντιπεριφερειάρχη Πιερίας, την οποία καλωσορίζουμε, την κυρία Σοφία Μαυρίδου, και βεβαίως την δημοσιογράφο, τη συνάδελφο, την Εύη Τιμιχολού, η οποία παραμένει στην παρέα μας. Ήταν νωρίτερα και συζητήσαμε με τον Γιάννη Τσιμπονίδη για τα αγροτικά. Κυρία Μαυρίδου, βρίσκεστε τώρα στο στούντιο να έχουμε και το δικό σας σχόλιο, αν θέλετε, για τις όλες καταστροφές που έχουν υποστεί οι αγρότες, αλλά και το θέμα των αποζημιώσεών τους. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό να μας πει και η κυρία Μαυρίδου, γιατί το συζητούσαμε και νωρίτερα έξω, για την πρόταση την οποία θα κάνετε, όπως μου είπατε, που έχει να κάνει με την αντιχαλαζική προστασία και πιθανόν θα λύσει προβλήματα. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω, να ευχαριστήσω πάρα πολύ το Δίον το κανάλι για την παρουσία μας εδώ. Μια παρουσία που άλλοτε είναι θετική και άλλοτε είναι γεμάτη θλίψη και οργή συγχρόνως και θυμό όπως είναι σήμερα. Να ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά την είχαμε φανταστεί την σημερινή παρουσία μας, όμως μετά από αυτά τα τραγικά όπως χαρακτηρίστηκαν από όλους και φυσικά και από εμάς στην περιφέρεια και στην περιφερειακή ενότητα Πιερίας, από τα γεγονότα και τα συμβάντα από τα οποία πλήττεται και όχι μόνο τον τελευταίο καιρό, ίσως τον τελευταίο καιρό απογειώθηκε εντός εισαγωγικών η όλη κατάσταση, το τελευταίο χρονικό διάστημα του καλοκαιριού με την αναλλαγή αυτή την απότομη των κλιματικών συνθήκων, πλήττεται σχεδόν σε τακτά χρονικά διαστήματα ο αγροτικός κόσμος με αποκορύφωμα πριν λίγες μέρες. Αυτό που είπα προηγουμένως έξω και θα το ξαναπώ για να ξεκινήσει η συζήτηση είναι για το θέμα της αντιχαλαζικής προστασίας. Αυτό ακριβώς το πρόγραμμα καλό είναι, όπως ακριβώς χειρίζεται και διαχειρίζεται η περιφέρεια το θέμα της καταπολέμησης του προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών, να μπορεί η κάθε περιφέρεια, η κάθε μία από τις 13 περιφέρειες στην περιοχή της, η Κεντρική Μακεδονία είναι μια κατεξοχήν αγροτουριστική περιφέρεια, η δεύτερη μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα, να μπορεί αυτή πλέον να μπορέσει να διαχειρίζεται και να ενεργεί το όλο πρόγραμμα, γιατί ίσως τα αποτελέσματα θα ήταν διαφορετικά. Δεν μπορούμε να περιμένουμε. Ήμουνα παρούσα τις άλλες δύο φορές, όπως ήταν παρούσα σε κάθε φορά η Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας, οι συνεργάτες της, ο εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος, οι υπηρεσίες, τα κλιμάκια της αγροτικής οικονομίας από την πρώτη και όλα στιγμή. Όμως δεν αρκεί αυτό. Και νομίζω ότι και οι παρεμβάσεις οι οποίες έχουν γίνει και έχουν γίνει καταλυτικά από την Περιφέρεια και από τον Περιφερειάρχη, ούτε αυτά βοηθούν. Πριν από λίγες μέρες ήμασταν σε μια αυθημερών επίσκεψη στο Υπουργείο Εσωτερικών, βλέποντας όλη την ηγεσία του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με το θέμα των ηγετικών επιστολών. Ακόμη περιμένουμε. Και αυτό πιστέψτε με ότι είναι μια τραγική ιστορία, ίσως διαφορετική μεν, αλλά ανάλογη με μια οικονομική μεγάλη ζημιά στην αγροτική οικογένεια της Πιερίας και ειδικότερα στην περιοχή του Δήμου Δύου, γιατί οι περισσότερες επιστολές, η κατάπτωση των περισσότερων επιστολών αφορά την αγροτική οικογένεια του Δήμου Δύου. Εμείς αυτό που κάνουμε το κάνουμε, εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε θα το κάνουμε. Οι παρεμβάσεις μας, πιστέψτε με, έχουν φτάσει μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού για το θέμα των εγκαιτικών επιστολών. Περιμένουμε την απάντηση, η οποία μας είπαν ότι θα έρθει από μέρα σε μέρα. Από εκεί και πέρα όμως πιο ουσιαστικά, πιο στοχευμένα, ίσως πιο απειλητικά από την κεντρική διοίκηση και από τους εκπροσώπους, από τους βουλευτές μας, που θα πρέπει μαζί με εμάς, σίγουρα μαζί με εμάς, να απαιτήσουν την αποζημίωση από τα θεσμικά όργανα και επιτέλους πρέπει ο καθένας να επιμεριστεί την ευθύνη του και την αρμοδιότητα που έχει σε μια παρόμοια περίπτωση. Συντάσσομαι με την οικογένεια των αγροτών, οργιστήκαμε με όλο αυτό που έγινε, θυμώσαμε και πονέσαμε. Όμως ο πόνος δεν είναι αρκετός, ούτε τα συναισθήματα της υποστήριξης. Εδώ χρειάζονται πράξεις. Εμείς, σαν περιφέρεια, σαν εκπρόσωποι της αυτοδιοίκησης, περιμένουμε το διατάφτας, το οποίο θα συμπράξουμε. Ο Δήμος Δίου, η Δημοτική Αρχή. Κύριε Μαυρίδου, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Συγγνώμη, σας διακόπτω. Επειδή νωρίτερα στις δηλώσεις που ακούσαμε και τον κύριο Τσιμήτρη, που ζητούσε την παρέμβαση της πολιτείας και τη στήριξη της πολιτείας. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι πολύ απλό και ξεκάθαρο. Μπορεί η αντιπεριφέρεια να βοηθήσει στη συγκεκριμένη περίπτωση
Για παράδειγμα, έπρεπε εσείς να ήσασταν εκεί μέσα στα χωράφια ή μπορούσατε να κάνετε αλλιώς τη δουλειά ή δεν μπορείτε λόγω αρμοδιότητας να κάνετε κάποια δουλειά. Όχι, αν ήταν παρούσα η αντιπεριφερειάρχης μέσα στο χωράφι, οι υπηρεσίες της περιφερειακής ενότητας ήταν παρόντες και παρούσες. Το να απλά να βρεθώ ή να φωτογραφηθώ μέσα σε τέτοια γεγονότα δεν νομίζω ότι είναι πάντα απαραίτητο. Έτσι. Mm-hmm. Το ότι συμπράττουμε και ότι είμαστε κοντά στους ανθρώπους και ότι βλέπουμε ακριβώς αυτό που έγινε, αυτό είναι το δεδομένο. Εμείς με ενέργειες θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε και πολύ στοχευμένα, όταν υπάρχει εκεί εκπρόσωπός μας, ο κύριος Σημήτρης, όταν υπάρχει ο επιστημονικός συνεργάτης σε θέματα αγροτικής οικονομίας, όταν υπάρχει η διευθύντρια αγροτικής οικονομίας, όταν υπάρχουν τα κλιμάκια, υπάρχουμε εμείς. Δεν λειτουργούμε μεμονωμένα, δεν είμαστε πρόσωπα, είμαστε υπηρεσίες, είμαστε θεσμοί οι οποίοι έχουν και μία ευθύνη. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που υπόθηκε διαστόματος του κυρίου Τσιμήτρη είναι δεδομένο και αυτό ακριβώς ακολουθούμε, ότι στις περιπτώσεις αυτές, που είναι η τρίτη κατά σειρά σε γεγονότα που αφορούν τους αγρότες, προσπαθούμε και εμείς να παρεύουμε ουσιαστικά. Εξάλλου, η συνάντηση αυτή που είχε γίνει πριν από λίγο καιρό στην Αθήνα ήταν σε συνεργασία και ήμασταν μαζί με τους προέδρους των ομάδων παραγωγών, οι ίδιοι πρόεδροι, οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλούνται ακριβώς να υποστηρίξουν και να παρουσιάσουν αυτή την κατάσταση. Εμείς, αυτό που περνάει από το χέρι μας και αυτό που περνάει από το χέρι του Περιφερειάρχη θα γίνει. Όμως, ερωτώ, κάνοντας ρητορικά, δίνοντας την ρητορικά την απάντηση, αρκεί μόνο με εμάς? Αν θέλουν να είμαστε μόνο εμείς, περιμένουμε νομοθετικές ρυθμίσεις σε όλα αυτά τα πολυνομοσχέδια, νομοσχέδια που ψηφίζονται. Ας μας δοθεί η αρμοδιότητα, ας μας δοθούν τα κονδύλια, οι κωδικοί για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε και τότε ας μας κρίνει ο κάθε συμπολίτης μας αν είμαστε κοντά του, αν μπορούμε να τον αποζημιώσουμε και αν μπορούμε να τον στηρίξουμε. Εμείς περιμένουμε να μας δώσει η πολιτεία, γιατί γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τις αρμοδιότητες για κάθε τομέα τις δίνει η κεντρική διοίκηση. Λοιπόν, μέσα στα τόσα που έχουμε και στα τόσα που αντιστοιχεί και περιέχει ο πολυπόθητος νόμος 3852 του Καλλικράτη, ας γίνει μία μνήμα μέσα στις εντεταλμένες αρμοδιότητες που περιέχονται μέσα στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, να μπορούμε να διαχειριζόμαστε και να ενεργούμε σε τέτοιες περιπτώσεις, απαλύνοντας το μέτρο που μπορούμε τον πόνο του συμπολίτη μας. Κυρία Μαυρίδη, επειδή μιλούμε για τους αγρότες και γενικά για την παραγωγή και για τα αρδευτικά, τα έργα για τα οποία θα σας ερωτήσω και μετά, υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί εδώ στη Διον Τηλεόραση και το λέω με την έννοια του ρεπορτάζ και έχει να κάνει με το περιβόητο, κατά την προσωπική μου εκτίμηση, πια φράγμα της Μόρνας. Ναι. Μια ιστορία που ξεκίνησε. Θυμάμαι και εγώ πόσα χρόνια πριν, 1997-96. Πάρα πολλά χρόνια και εδώ υπήρξε η άμεση παρέμβαση του θεσμού. Πάντω φέτο δεν λειτουργεί το φράγμα. Του θεσμού της Περιφέρειας και του Περιφερειάρχη πριν από λίγες μέρες, στις 9 Ιουλίου του 2014 και με ημερομηνία εισερχομένου 30 Εβδόμου του 2004, έχουμε τη χαρά να έχουμε την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντας Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής που αφορά την έγκριση των περιβαλλοντολογικών έργων, έργα διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χυμάρου Μορνιώτικο και λειτουργία υφιστάμενου ταμιευτήρα Μόρνα στους νομούς Πιερίας, Λάρισας και Κοζάνης, η οποία έγκριση που αφορά τους περιβαλλοντολογικούς όρους, διαβάζω όσο ακριβώς έχει η απόφαση, την οποία θα σας την αφήσω, αποφασίζει την έγκρωση των κάτωθι περιβαλλοντολογικών όρων και περιορισμών για το έργο «Έργα διευθέτησης ορεινής λεκάνης απορροής χυμάρου Μονιώτικο» και τη λειτουργία υφιστάμενου ταμιευτήρα Μόρνας στους νομούς Πιερίας, Λάρισας και Κοζάνης, η εφαρμογή των οποίων όρων αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υλοποίηση και η λειτουργία του έργου και βαρύνει τον κύριο και τους φορείς υλοποίησης. Καταλαβαίνετε ότι το έργο αυτό, το οποίο αποσκοπεί στην κάλυψη υδρευτικών αναγκών των οικισμών της Βόρειας Πιερίας με την αξιοποίηση του δυναμικού, του υδατικού δυναμικού της λεκάνης απορροής, πόσο σημαντικό είναι για αυτό το κομμάτι. Αυτή είναι μια μελέτη, κυρία Αντιπεριφερειάρχη, που ήταν 2 χρόνια στα γραφεία του Υπουργού. 2 χρόνια και ίσως μετά από την ευχάριστη έκπληξη της Ολυμπιάδας, του γεγονότος αυτό του ΙΠΕΚΑ, έχουμε έτσι
παρόμοιο, ένα γεγονός για το οποίο τρέξαμε, προσπαθήσαμε, κάναμε τις απαιτούμενες παρεμβάσεις για να έχουμε αυτή τη στιγμή, πραγματικά, μια πολύ θετική στιγμή για την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων, γιατί από εδώ και πέρα θα ξεκινήσουν όλες οι ενέργειες και ένας φάκελος πραγματικά που τρομάζεις εντός εισαγωγικών, θετικά τρομάζεις, να δεις και μόνο, να το αντικρίσεις, αρχίζει πλέον να υλοποιείται σιγά σιγά. Εξάλλου πρέπει να γνωρίζετε ότι τα μεγάλα έργα τα οποία ξεκινούν και έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια από την Ομαρχιακή Αρχή, όμως κάθε έργο συνεχίζεται, έχει μία διάδοχη κατάσταση και φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πιστεύουμε να φτάσουμε και σε άλλα θετικά σημεία από παρόμοια έργα. Για να είμαστε λίγο πιο κατανοητοί στους πολίτες και πιο πρακτικοί, εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Βεβαίως, τα μεγάλα έργα δεν θα πρέπει να χρειάζονται και 20 χρόνια για να λειτουργήσουν πλήρως. Γιατί ακόμα έτσι δεν έχει λειτουργήσει πλήρως. Φέτος δεν λειτουργήσε. Κοιτάξτε, και τις προηγούμενες χρονιές είχαμε τις καταγγελίες. Να ρωτήσω το εξής. Αυτά τα δύο φράγματα που θα γίνουν είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να λειτουργήσει κανονικά και πλήρως τα δηληστήρια στο φράγμα της Μόνας, έτσι δεν είναι? Ναι, για να μπορέσουν οι άνθρωποι, οι κατοικίες και οι οικισμοί να υδροδοτηθούν. Μπορούμε χρονικά να πούμε σε αυτούς τους ανθρώπους ότι ξέρετε, μπορεί το ΕΝΤΕΦΤΑ να ξεκίνησε, να πέρασαν 10 χρόνια, 12. Κοιτάξτε, πιστεύω το 2020 θα πάρετε νερό. Κοιτάξτε, μέσα σε ένα δίμηνο νομίζω μπορούμε να δώσουμε καταλυτικά την ημερομηνία υλοποίησης, μιλώντας με τις υπηρεσίες, για να μπορέσουμε να δώσουμε στοχευμένα χρόνο χωρίς φυσικά να αιωρείται και να είναι ένας χρόνος φάντασμα για την υλοποίηση του έργου. Ξέρετε, το λέω αυτό γιατί αυτά που εγκρίθηκαν τώρα τα έργα είναι από το 2001 μελέτες. Από το 2001 και μια σειρά ενεργειών που ξεκίνησε επί Καλλικράτη με τις πιο ισχνές προϋποθέσεις. Μάλιστα, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, δεν θα το επαναλαμβάνω, πρέπει να λέμε μόνο ευχάριστα, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να λέμε ευχάριστα. Προεκλογικά ήταν ένα από τα θέματα τα οποία είχαμε κατηγορηθεί και μάλιστα από τα θέματα τα οποία κάποιοι είχαν παρουσιάσει ότι θα γίνουν κλπ. Αυτά ακριβώς που υποσχεθήκαμε, αυτά ακριβώς τα οποία είπαμε, βλέπετε ότι ένα-ένα πλέον ξεκινάει να διαφαίνεται, αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς. Η περιφέρεια, η περιφερειακή ενότητα και οι υπηρεσίες αποτελούν ένα συνοθήλευμα, αποτελούν μια αλληλουχία, αποτελούν μια αλυσίδα υπηρεσιών και όταν μεσολαβούν οι κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων, κατανοείται ότι πάντα δεν είναι εφικτό. Ωστόσο όμως εμείς λέμε ευχαριστούμε, έστω και αργά, όπως ευχαριστούμε και για την Ολυμπιάδα, γιατί και αυτό είναι ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της Πιερίας, που θα βοηθήσει όχι μόνο την περιοχή μας, αλλά ευρύτερα και την περιφέρεια. Ας αργούν, αλλά ας γίνονται σωστά και φυσικά μεθοδικά. Εντάξει, ξέρετε κύριε Μαυρίδου, παίζει ρόλο και πόσο αργούν, γιατί αν αργούν μια δεκαετία, νομίζω ότι δεν θα πρέπει να τους ευχαριστούμε. Σίγουρα, σίγουρα. Να πω κάτι όμως. Αν αργούν και για ποιους λόγους αργούν, δεν είναι κάτι που το κρίνω εγώ. Σαφώς. Είπα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, αγαπητή μου Εύη, ότι θα πρέπει ο καθένας μας ξεχωριστά, ανάλογα με την ιδιότητα και αυτό που εκπροσωπεί, να επιμερίζει την ευθύνη. Αν λοιπόν επιμεριστεί ο καθένας την ευθύνη, δίνω μόνη την απάντηση. Μπορεί να τελείωναν όλα πιο γρήγορα. Φυσικά, ίσως. Φυσικά. Θέλω να σας ρωτήσω, κυρία Μαυρίδου, για το θέμα των σχολείων. Και είδαμε πρόσφατα και την άτυπη έτσι, παραλαβή του κοταβιώτη. Μια άτυπη παραλαβή που γίνεται μεταξύ των υπηρεσιών, όπως γίνεται σε κάθε έργο. Και εκείνο έγινε γιατί θα πρέπει να δούμε πώς θα ξεκινήσει η χρονιά. Ένα έργο πραγματικά που έγινε με πολύ κόπο και μάλιστα χωρίς να έχουμε την αρμοδιότητα της σχολικής στέγης, όμως ήταν μια δέσμευση της προγενέστερης αρχής και μια αρχή στην οποία και εγώ έτυχα να είμαι συνεργάτης. Είναι ένα πραγματικά ένα λύκειο υπέροχο, πέρα το πόσο θα βοηθήσει την περιοχή. Είναι ένα κόσμημα στην περιοχή. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ σωστά έγινε μια άτυπη παραλαβή παράδοση του έργου μεταξύ των υπηρεσιών του Δήμου και της Περιφερειακής Ενότητας Πιερίας. Τα εγγένεια πρώτο Θεός θα γίνει με την καινούργια Δημοτική Αρχή και με την καινούργια ορκομοσία μας σαν νέα περιφερειακή θητεία. Το έργο αυτό έχει σχέση με υλοποίηση ενός μεγάλου έργου. Το κτίριο που κατασκευάστηκε έχει περίπου 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Έχει συνολική δόμηση 2.000 τετραγωνικά μέτρα. Η σύμβαση του έργου ήταν ποσού 2.767.418 ευρώ. Υπεγράφη στις 7 Δεκάτου του 2011. Είναι ένα έργο μια σχολική στέγη που πραγματικά νομίζω ότι όχι μόνο κοσμεί την περιοχή, αλλά αποτελεί και στίγμα
και της περιοχής εκείνης, έτσι. Τα παιδιά όχι μόνο μέσα και οι δάσκαλοι όχι μόνο θα εκτελούν τα καθήκοντά τους οι δάσκαλοι και οι μαθητές ως μαθητές, αλλά θα βρίσκονται σε ένα σημείο υπέροχο στους πρόποδες του Ολύμπου. Πολύ στερείτε σημαντικό. Στερείται η πιερία, κύριε Παυρίδου, σχολικών υποδομών. Νομίζω ότι η πιερία με την προγενέστερη αρχή είχε συντελέσει ένα μεγάλο κομμάτι σχολικής στέγης και αυτό θα πρέπει να είμαστε υπερήφανοι. Εγώ, επειδή υπήρξα και αντινομάρχη στην δεύτερη θητεία του κυρίου νομάρχη, του κυρίου Παπαστεριού και των συνεργατών, νομίζω είχε δοθεί, όχι νομίζω, είμαι πεπισμένη ότι είχε δοθεί μεγάλη σημασία στην ανάγερση της σχολικής στέγης και υπήρχαν και έγιναν πολλά σχολικά οικοδομήματα. Όμως αυτό που θα μου επιτρέψετε να παρουσιάσω τώρα και είναι μεγάλη μου χαρά, είναι αυτό που έγινε με τη Βόρεια Πιερία, με τα 230 χιλιάρικα που δώσαμε για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτηρίων Δήμου Πίδνα Κολυνδρού. Μια μεγάλη προσπάθεια για να βοηθήσουμε και την περιοχή εκείνη, μια περιοχή που ξέρετε ότι έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε σχέση με την Νότια Πιερία, μια κατεξοχήν αγροτική περιοχή που πρέπει να τη βοηθήσουμε περισσότερο. Έτσι λοιπόν η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Πιερίας με ένα προϋπολογισμό έργο 230 χιλιάδων ευρώ με ΦΠΑ, μέσα από τη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα επενδυτικών δαπανών σχολικής στέγης έτους 2014, μια μελέτη που συντάχθηκε από το Δήμο Πίδνας Κολυνδρού με τη συνεργασία μας, θεωρήθηκε στις 13 Δεκάτου του 2013 και αφορά τα σχολεία. Το Δημοτικό Σχολείο Μακρυγιάλου, το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου, το πρώτο Νηπιαγωγείο Αιγινίου, το δεύτερο Δημοτικό Σχολείο Αιγινίου, τον Άβλιο Χώρο του Επαγγελματικού Λυκείου Αιγινίου και το Γυμναστήριο του Γενικού Λυκείου Αιγινίου. Έχει φτάσει στο τέλος, υπογράφεται, ήδη εγκρίθηκε από το Περιφερειακό μας Συμβούλιο η σύναψη προγραμματικής σύμβασης, υπογράφεται εντός των ημερών, περνάει από Οικονομική Επιτροπή και δημοπρατείται το έργο. Καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι στους καιρούς τους δύσκολες που και οι Δήμοι έχουν την ένδια, έχουν πραγματικά φτωχούς προϋπολογισμούς, να μπορούμε ιεραρχώντας τις ανάγκες. Σήμερα είναι ο Δήμος Πίδνας Κολυνδρού, αύριο κάποιο σχολείο του Δήμου Κατερίνης, κάποια άλλη φορά η περιοχή της Νότιας Πιερίας. Έτσι με μικρά έργα, με προγραμματικές συμβάσεις και εμείς προσπαθούμε επικουρικά και στοχευμένα να μπορέσουμε να κρατήσουμε και να βοηθήσουμε τους δημάρχους στο έργο τους και γενικά τους συμπολίτες μας. Να ρωτήσω κάτι τελευταίο που έχει να κάνει με τον τουρισμό, γιατί είναι ένα θέμα που έχει πάρει και μια διαφορετική διάσταση τις τελευταίες ημέρες με το μεγάλο ρωσικό πρακτορείο που ανακοίνωσε την πτώχευση και έχουν μείνει πίσω ή έχουν ξεμείνει, αν θέλετε, 800 τουρίστες Ρώσοι στη Χαλκιδική. 800 περίπου και αρκετές χιλιάδες όλη την Ελλάδα. Καταρχήν, η χρονιά αυτή πήγε σχετικά καλά για περιοχές, για τις περιοχές των νησιών μας και την περιοχή του Άστη, των Αθηνών. Μια χρονιά πάρα πολύ καλή διαφαινόταν, όμως ας μιλήσουμε για την περιφέρεια και για μας περισσότερο στην Πιερία. Τα γεγονότα που συνέβησαν στην Όμορη Σερβία, η οποία ήταν φιλικά τουριστικά προσκυμένη προς την Πιερία. Τα γεγονότα από τις διαμάχες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Και το πρόσφατο επεισόδιο που έγινε με την πτώχευση του ρωσικού πρακτορείου, καταλαβαίνετε ότι είχε κάποιο αντίκτυπο. Και φυσικά, κορονίδα σε όλα αυτά, η οικονομική κρίση και η μεγάλη φθήνουσα πορεία που έχει ο εσωτερικός τουρισμός. Προσπαθούν πάρα πολύ οι επιχειρηματίες μέσα από τα τουριστικά πακέτα, όμως δεν είναι κάτι απλό. Υπάρχει μια καμπή σίγουρα στο τουριστικό κύμα της Πιερίας και φυσικά δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι και οι καιρικές συνθήκες είναι και αυτές που ενεργούν αρνητικά στην τουριστική περίοδο. Μια τουριστική περίοδο που στα 4 Σαββατοκύριακα τα 2 είναι με συνεχείς βροχές. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι έχουν ανάλογο αποτέλεσμα. Όμως ο τουριστικός οργανισμός που περιμένουμε και η πενταετία που έρχεται, το ΕΣΠΑ που έχει πολλά κομμάτια, έτσι,
και η διάθεση που υπάρχει για τις συνέργειες με τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, πιστεύουμε ότι θα δώσει μία όθηση για να βγούμε ακόμη περισσότερο από αυτά τα ευχάριστα μεν μηνύματα, γιατί εδώ πρέπει να σημειώσω, θα μου επιτρέψετε, τις μεγάλες προσπάθειες που έχουν γίνει με την Περιφερειακή Αρχή για τον τουρισμό, έτσι, με τον Περιφερειάρχη τον Απόστολο τον Τζιτζικώστα, και να γνωρίζετε ότι ο τουρισμός για τον Απόστολο αυτή τη θητεία για τον Τζιτζικώστα είναι ένα μεγάλο στοίχημα που το παίρνει προσωπικά. Θέλει να φτάσει την περιφέρεια πολύ ψηλά, πάρα πάρα πολύ ψηλά. Και φυσικά σε αυτό θα συνοδηγορήσουμε όλοι. Μένει να φανεί αυτό, κυρία Μαυρίδου, γιατί οι προθέσεις είναι σίγουρο ότι υπάρχουν. Στην πράξη θα φανούν, αλλά αυτό που ήθελα να ρωτήσω. Οι πράξεις όμως, καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές η πράξη, η βούληση δεν αρκεί όταν συμβαίνουν και έκτακτα γεγονότα. Όπως αυτό. Έτσι. Και επειδή είπατε νωρίτερα Σαββατοκύριακα για τις βροχές, νομίζω σωστά το αντελήφθηκαν και αρμόδιοι για τα καταστήματα τις Κυριακές ανοιχτά. Διότι ήταν σίγουρο ότι θα βρέχει και σου λέει ο κόσμος θα βγει για να ψωνίσει. Είπα κάτι προηγουμένως σε μια συνομιλία μας, σε μια άτυπη συνομιλία μας. Τελικά φαίνεται ότι τα μέτρα που παίρνονται πολλές φορές και οι αρμοδιότητες που δίνονται σε εμάς, γνωρίστε πολύ καλά με το θέμα της έκδοσης της απόφασης σχετικά με το άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές, σε τι πορεία έφτασε. Και έπρεπε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Για ποιες πιλωτικές αποφάσεις μέχρι τέλη του 2015, για ποια θέματα μιλούμε. Όχι. Το θέμα του ωραρίου, το θέμα του ανοίγματος των καταστημάτων και οτιδήποτε αφορά τον εμπορικό και επιχειρηματικό κόσμο, θα πρέπει να είναι μακριά από εμάς, να επιλέγονται, να ψηφίζονται και να αποφασίζονται από τους φορείς οι οποίοι έχουν την εμπειρία και έχουν τη γνώση και τις ανάγκες του φορέα που εκπροσωπούν. Εμείς ως αυτοδιοικητικοί, το είπα και άλλη φορά, είμαστε συνοδοιπόροι με τη βούληση αυτών των ανθρώπων. Και αυτοί πρέπει να αποφασίζουν και εμείς να συνυπογράφουμε απλά. Μάλιστα. Ήταν ενδιαφέρουσες όλες οι απόψεις που παρουσιάστηκαν σήμερα, τόσο στα αγροτικά, όσο και στο τουριστικό κομμάτι, βεβαίως, και μας δώσετε και τις λεπτομέρειες για το Λύκειο της Κονταριώτισσας, κυρία Αντιπεριφερειάρχη. Βεβαίως, υπάρχουν και πολλά θέματα τα οποία δεν μας χωρούν στον τηλεοπτικό χρόνο για να τα αναπτύξουμε κάποια άλλη. Νομίζω, θα μου επιτρέψετε, μετά την ορκομοσία μας 27 ή 28, που δρομολογείται να είναι δηλαδή η ορκομοσία του νέου Περιφερειακού Συμβουλίου, ας εγκαινιάσουμε στη νέα θητεία, την πενταετία που είναι αρκετά μεγάλη, να μπορούμε να έχουμε την ενημέρωση, να μπορεί να έχει ο κόσμος την ενημέρωση και εσείς πραγματικά, όπως και το έχετε, όπως και το έχει Δίον τηλεόραση, να είναι κοντά σε αυτό το κομμάτι. Ο τόπος μας αξίζει να δουλευτεί, ο τόπος μας αξίζει να αναγνωριστεί. Η Πιερία είναι ένας υπέροχος τόπος με πολύ αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό, όμως θέλει και τη στήριξη όλων. Και αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει να πούμε κλείνοντας την εκπομπή είναι ότι η αγροτική οικογένεια της Πιερίας θέλει την υποστήριξη όλων, τη σύμπραξη όλων και τη δυναμική για να πάρθει μια στοχευμένη, μα στοχευμένη, έτσι, απόφαση που να μπορέσει να απαλύνει όχι μόνο οικονομικά την οικογένεια, να μπορέσει να την στηρίξει. Κυρία Αντιπεριφερειάρχη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλά.